Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, ήρθαμε στον Ταύρο για να παρακολουθήσουμε την τελευταία προπόνηση του Φωστήρα πριν προετοιμαζόμενος για το παιχνίδι με τον Παναξιακό. Coach, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Φωστήρα, τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, είμαστε καλά. Λοιπόν, μπήκατε με το δεξί στην επανέναξη του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής. Έμεινες ικανοποιημένος από την... Έμεινα ικανοποιημένος από την προσπάθεια, από τη διάθεση των παιδιών και φυσικά από την κατάκτηση των 3 βαθμών. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Το σημαντικό είναι να παίρνουν στους 3 βαθμούς. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και παίρνεις και ψυχολογία, coach. Παίρνεις ψυχολογία, το είπαμε και την άλλη φορά. Οι νίκες είναι αυτές που φτάνουν ψυχολογία. Οι νίκες φτιάχνουν τη διάθεση των ποδοσφαιριστών. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο από τα παιδιά μετά από 4,5-5 μήνες αποχή. Στο ότι παρουσιαστήκανε με πολύ μεγάλη διάθεση μέσα στο γήπεδο. Βγάλανε κάποια πράγματα από αυτά που έχουμε κάνει στις προπονήσεις, όχι ενδεχομένως, όχι όλα, αλλά βγάλανε κάποια πράγματα, προσπαθήσαν μάλλον να τα κάνουν κιόλας. Και το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Μύκονος, που ήταν σε δεινή βαθμολογική θέση και κατακτήσαμε στους 3 βαθμούς, είναι το πιο σημαντικό από όλα και σε αυτό στέκομαι κι εγώ. Την Κυριακή, ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Παναξιακό στην έδρα σας. Ο Παναξιακός έκανε την ανατροπή και κέρδισε την Λίουπολη, coach. Ναι. Παναξιακός έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση, γιατί μέσα σε ένα ημίχρονο έκανε μια απίστευτη ανατροπή απέναντι στην πρωτοπόρο η Λίουπολη. Όπως γνωρίζετε, επειδή το πρωτάθλημα δεν είχε μια συνέχεια, θα δούμε πολλά τέτοια περίεργα αποτελέσματα στη διάρκεια αυτών των 6-7 αγωνιστικών που έχουν απομείνει. Είναι πραγματικά μια ομάδα η οποία θέλει την προσοχή μας. Ωστόσο, παίζουμε στο Ταύρο, παίζουμε στο γήπεδό μας. Είμαστε ο Φωστήρας, έχουμε μεγάλη ανάγκη στους 3 βαθμούς. Είμαστε αποφασισμένοι όσο τίποτε άλλο να τους κατακτήσουμε αυτούς τους βαθμούς. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Πώς είδατε τα αποτελέσματα, τα υπόλοιπα? Ουσιαστικά η μόνη ομάδα αίτητη παραμένει ο Πανιόνιος. Ναι, ο Πανιόνιος συνέχισε από εκεί που το άφησε το πρωτάθλημα. Πέρασε από μια δύσκολη έδρα του Ναΐτη των Σπατών. Κατόρθωσε έστω και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας να κατακτήσει τους βαθμούς. Είναι αυτό που σας λέω, ότι στην περίοδο αυτή που είμαστε και το πρωτάθλημα, το οποίο είναι αλλοιωμένο γιατί παίζουμε πολύ λίγες αγωνιστικές, είναι σημαντικό είτε είσαι καλός είτε είσαι κακός σε απόδοση, πώς να βρεις τον τρόπο να κατακτήσεις τους βαθμούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό πρέπει να προσπαθώ να περνάω στο DNA των ποδοσφαιριστών μου, αυτό θέλω κι εγώ, ώστε να μπορέσουμε πιο ήρεμα για να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Αλλά το μυαλό μας, η σκέψη μας, η καρδιά μας είναι μόνο το παιχνίδι της Κυριακής, πώς θα παρουσιαστούμε πανέτοιμοι για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού. Δώσατε χαρά και στον κόσμο, έτσι, στους φιλάθλους του Φωστήρα. Ναι, είναι γεγονός. Μας λείπει αφάνταστα ο κόσμος του Φωστήρα. Ο κόσμος του Φωστήρα είναι πάντα το 12ο παίχτης. Οπότε η ομάδα αγωνίζεται στην έδρα της, ακόμα και όταν παίζει και εκτός έδρας. Είναι γνωστός άλλωστε για τη δυναμική του. Του δώσαμε χαρά, προσπαθήσαμε από πολυκατοικίες, από διάφορα σημεία, έστω να κρυφοκοιτάξουν το παιχνίδι, γιατί υπήρχε αυτή η απαγόρευση και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο γήπεδο. Θέλουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο του Φωστήρα. Ζει και αναπνέει αυτή την ομάδα. Πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι οι προπονητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, ακόμα και από τον φροντιστή μέχρι τον τελευταίο μέλος της ομάδας, ότι για αυτόν τον κόσμο του Φωστήρα πρέπει να δίνεις το 110% του εαυτού σου για να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στη δουλειά που κάνουμε. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν, coach? Έχω κάποια μικροπροβλήματα. Ευελπιστώ ότι μέχρι την Κυριακή θα τα έχουμε αντιμετωπίσει μακρός με το ιατρικό team. Θέλω και πιστεύω ότι θα είναι 100% ετοιμοπόλεμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι της Κυριακής με το Παναξιακό. Και οι τελευταίες προσθήκες που έγιναν, Νίκος Λέκας και Αλέξανδρος Καμπούρης, είναι στη διάθεσή σου? Ο Νίκος Λέκας ήταν και από το προηγούμενο παιχνίδι, είχε έρθει, ούτως ή άλλως είναι στη διάθεσή μου. Ο Αλέξανδρος Καμπούρης, δεν ξέρω αν έχουμε προλάβει, αν έχει προλάβει η ΕΠΟ να εκδώσει το δελτίο του. Είναι ένα παιδί που έκανε προπόνηση μαζί μας το τελευταίο 15ήμερο. Το χρειαζόμαστε και αυτόν στο ρόστερ, γιατί ένα ρόστερ με τόσες μεγάλες απαιτήσεις που έχει το πρωτάθλημα, 6 συνεχόμενες αγωνιστικές με όλους τους δυνατούς αντιπάλους, έχεις ανάγκη να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, να έχεις λύσεις, να έχεις εναλλακτικές λύσεις,
και να πάρει στιγμή να είναι όλοι τιμοπόλεμοι για την ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και μετά έρχονται όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ωραία. Κλείνοντας, το τελευταίο σου σχόλιο για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Παναξιακό και το δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους στο Φωστήρα. Πάνω απ' όλα εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς μέχρι την Κυριακή, να τελειώσουμε το παιχνίδι υγιείς όπως είμαστε και τώρα. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο και με βάση την επικαιρότητα και την εποχή που ζούμε και με όλες αυτές τις δυσκολίες. Να κατορθώσουμε με την βοήθεια του Θεού να κερδίσουμε τους βαθμούς, τους θέλουμε πάρα πάρα πολύ και να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο να πανηγυρίσει και να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στο τέλος, να είμαστε όλοι μια ομάδα, ο κόσμος, οι παράγοντες, όλοι μια αγκαλιά για την κατάκτηση των τρίων βαθμών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που εύχομαι και αυτό απαιτώ και εγώ από τους ποδοσφαιριστές μου. Φωστήρας, ο φωνέας των γιγάντων. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Φωστήρας είναι ο φωνέας των γιγάντων. Το φι που είναι πάνω στην μπλούζα τυπωμένο έχει τη δική του ιστορία. Είναι χρόνια εδώ στις προσφυγικές γειτονιές του Ταύρου. Εκφράζουν την προσφυγιά, εκφράζουν τις δυσκολίες και τις κακουχίες που έχει περάσει αυτός ο τόπος. Και το μόνο που ζητάει, το μόνο που ζητάνε πάντοτε είναι ο Φωστήρας στο επίκεντρο, πώς θα τον κάνει χαρούμενο η ποδοσφαιρική ομάδα του Φωστήρα. Γι' αυτό, όπως τον έκανε άλλοτε παλιά, τον λέγανε φωνέα των γιγάντων και είχε γονατίσει εδώ πέρα τους πιο μεγάλους αντιπάλους, ειδικά εδώ μέσα στο Ταύρο. Έτσι θέλουμε κι εμείς, βήμα-βήμα, δεν το συζητώ, σιγά-σιγά να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτήν την ιστορία, την ένδοξη του Φωστήρα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.